στοιχεία χωραπολισίας ναρκωτικών εντός σχολείου στη Λεμεσό, αλλά και σε περίπτερο στην περιοχή Αγίου Νικολάου, έθεσαν σε κινητοποίηση την υπηρεσία καταπολέμησης ναρκωτικών. Οι πληροφορίες έκαναν λόγο για δύο πρόσωπα ηλικίας 27 και 22 ετών, οι οποίοι φαίνεται να πουλούσαν ποσότητες κάναβης σε νεαρούς μέσω του περιπτέρου ιδιοκτησίας του 27χρονου, αλλά και εντός σχολείου τις απογευματινές ώρες, το οποίο βρίσκεται στην ίδια περιοχή. Οι δύο τους συνελήφθησαν όταν στην κατοχή του 27χρονου, μετά από έρευνα στο περιπτερό του, εντοπίστηκε ένα γραμμάριο κάναβης, 40 συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 30 γραμμάρια κάναβης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 2.900 ευρώ. Εξάλλου, έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 27χρονου, στην οποία φιλοξενείται ο 20διάχρονος, εντοπίστηκε μια ζυγαριά ακριβίας με ιχνη κάναβης και το χρηματικό ποσό των 1.250 ευρώ. Οι δύο, σύμφωνα με την αστυνομία, ισχυρίζονται ότι τα ναρκωτικά ήταν για προσωπική τους χρήση και τα χρήματα είναι για τις ανάγκες του περιπτέρου. Το πρωί οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή τους για περίοδο 3 ημερών.